Μπορεί χθες να ανακοινώθηκε η σταδιακή άρση των μέτρων που θα ισχύσει από την Δευτέρα 4 Μαΐου, όμως το άγχος της επόμενης μέρας για τους νέους κανόνες που θα ισχύσουν είναι μεγάλο, ειδικά για τα φαρμακεία. Ο Πέτρος Δαράκος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και όπως ανέφερε, ο Σύλλογος έχει καταθέσει ένα επώνυμα θέσεων στον καθηγητή λοιμοξιολογίας και στενό συνεργάτη του Υπουργείου Υγείας Σωτήρη Τσιόδρα σχετικά με το νέο καθεστώς που θα πρέπει να λειτουργούν τα φαρμακεία. Εμείς σαν Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, αυτή τη στιγμή και μετά από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, έχουμε στείλει ένα έγγραφο στον κύριο Τσιόδρα σχετικά με το τι πρέπει να ακολουθήσουμε σαν κλάδος. Μία από πολλές από τις ερωτήσεις που κάνουμε είναι το πώς θα εξυπηρετούμε μέσα από το χώρο του φαρμακείου του συνανθρώπους μας. Εάν θα είναι υποχρεωτική η χρήση από γάντια, υποχρεωτική η χρήση μάσκας, υποχρεωτική όχι μόνο για εμάς τους φαρμακοποιούς, αλλά και για τον κόσμο που θα μπαίνει μέσα και θα βγαίνει. Αυτή τη στιγμή δεν είναι επίσημο κάτι. Εμείς ζητάμε επίσημα, όχι τι βγαίνει στα Facebook και τι βγαίνει στα διάφορα site. Επίσημα από τον κύριο Τσιόδρα, την Επιστημονική Επιτροπή, εν πάση περιπτώσει, που χειρίζεται το όλο θέμα. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην τιμή της μάσκας, καθώς οι τιμές τους έχουν αυξηθεί, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί ευθύνη των φαρμακοποιών. Η τιμή καθορίζεται από τη ζήτηση και την αγορά. Δεν την καθορίζουν οι φαρμακοποιοί. Ο φαρμακοποιός ζητάει από τις εταιρείες μάσκες χειρουργικές. Οι εταιρείες τις παρέχουν στις συγκεκριμένες τιμές. Πάνω στις συγκεκριμένες χοντρικές τιμές μπαίνει ένα ΦΠΑ της τάξης υποχρεωτικά πλέον του 6% και μετά μπαίνει το ποσοστό κέρδος του φαρμακοποιού. Αυτός είναι ο κανόνας που ακολουθούμε. Τίποτε παραπάνω, τίποτε λιγότερο.